Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Action Life είναι κοντά σας για να σας δίνει όλα εκείνα τα ερεθίσματα που καλό είναι να γνωρίζετε και να διαχειρίζεστε. Γνωρίζετε αληθινά ποιον ονομάζουμε Νάρκισσο? Ο όρος Ναρκισσισμός αναπτύχθηκε από τον αρχαίο ελληνικό μύθο του Νάρκισσου, ενός νεαρού όμορφου άνδρα που απορρίπτει την αγάπη των άλλων ως ανάξια και ερωτεύεται τη δική του αντανάκλαση στο νερό. Όσο πιο επίμονα κοιτάζει την αντανάκλασή του, τόσο περισσότερο παθιάζεται με την εικόνα του. Αλλά, μην μπορώντας να εχμαλωτήσει την ομορφιά της, παραμένει σε αυτή τη θέση αυτοθαυμαζόμενος, μέχρι που τελικά πεθαίνει μέσα στην απόγνωση και την απελπισία. Πώς λοιπόν αυτό το σύνδρομο μπορεί να έχει εφαρμογή στην καθημερινότητά μας? Αν πολύ απλά και δυστυχώς πολύ συχνά τύχει να εμπλακούμε σε σχέση με άτομο το οποίο παρουσιάζει ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας. Και πώς αναγνωρίζουμε αυτό το άτομο? Εάν παρατηρήσουμε ότι διακατέχεται από ένα επίμονο μοτίβο μεγαλομανίας, από μόνιμη ανάγκη για θαυμασμό και μια βαθιά έλλειψη ενσυναίσθηση προς τους άλλους. Το Action Life συζήτησε με τον ψυχοθεραπευτή Γιώργο Λάγιο για όλα όσα αφορούν τη ζωή με έναν νάρκισσο και τους κινδύνους που κρύβει. Με την ιδιότητά σου ως ψυχοθεραπευτή, θα ήθελα να μου εξηγήσεις γιατί ακούω όλο και πιο συχνά το φαινόμενο «έχω μπλέξει με νάρκισσο», είτε σύντροφο άντρα είτε σύντροφο γυναίκα. Είναι τόσο πολύ εκεί έξω ή έχει γίνει το νέο τρέντ? Έχει γίνει λίγο τρέντ, γιατί μπερδεύουμε λίγο αν έχει κάποιος ναρκισσιστικά στοιχεία με το να έχει όλα τα κριτήρια της διαταραχής. Η διαταραχή είναι διαταραχή προσωπικότητας. Είναι πολύ σοβαρή διαταραχή και είναι εφόρου ζωής, δεν φεύγει. Οι διαταραχές προσωπικότητας συνήθως εκδηλώνονται στην εφηβεία και μένουν για πάντα. Αλλά επειδή τα κριτήρια είναι πολύ σοβαρά, δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει αυτή τη διαταραχή θέλει να τον θαυμάζουν, να θεωρούν ότι είναι σπουδαίος, δικαιωματικά να έχει πάντα δίκιο, να έχει πολύ χαμηλή ενσυναίσθηση, έχει κάποια ζητήματα πολύ σοβαρής έλλειψης αυτοεκτίμησης. Έτσι ξεκινάει και ο ναρκισσισμός. Επειδή ανησυχώ για κάτι που μου λείπει, επειδή έχω μια έλλειψη, επειδή έχω μια ανασφάλεια, εκδηλώνεται ένας μηχανισμός στον εγκέφαλο και βγαίνει ένας εαυτός ο οποίος ξαφνικά κορδώνεται και σου λέει: «Εγώ δεν φοβάμαι τίποτα». Αλλά φοβάμαι. Αυτό δεν το ξέρουν πολλοί, αλλά από πίσω από έναν άρκισο πάντα υπάρχει ένα παιδάκι που φοβάται. Είναι μια σπίδα δηλαδή λίγο πιο fake από ότι αυτό που νομίζουμε εμείς ότι δείχνει. Ακριβώς. Αν τον ψάξει καλά τον άρκισο, δηλαδή μπορεί να είναι σπιτάκι του και να κλαίει όταν δεν είναι μπροστά σου. Αλλά μπροστά σου να σου λέει: «Εγώ έχω πάντα δίκιο και θα σέβεσαι. Γιατί είμαι πιο έξυπνος από σένα. Και είμαι γενικά πιο έξυπνος και αξίζω το θαυμασμό και το να μου δείχνεις προσοχή». Ένας νάρκισσος μπορεί τελικά όμως να συνυπάρξει σε μια σχέση ή τέλος πάντων να έχει διάρκεια αυτή η σχέση? Πολύ δύσκολο. Και να σου πω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αν μπλέξει νάρκισσος με νάρκισσο. Ναι. Η σχέση είναι πολύ επιφανειακή, γιατί συνήθως επιζητούν και οι δύο κάτι πολύ επιδερμικό, τύπου να τη λάμψη, την καριέρα, τα χρήματα, το θεαθήνε, αλλά δεν μπορεί η σχέση να πάει εις βάθος. Και ο χειρότερος συνδυασμός είναι να μπλέξει ένας νάρκισσος με ένα άτομο με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Θα διαλυθεί το άτομο αυτό, θα διαλυθεί. Και επειδή πάμε πολλά άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση, ο νάρκισσος θα τον πάει στο τέρμα μέχρι εκεί που πραγματικά θα πονέσει πάρα πολύ. Ο νάρκισσος είναι, φαντάζομαι, λοιπόν, και χειριστικός. Πάρα πολύ χειριστικός. Είναι στις πολύ σοβαρές διαταραχές προσωπικότητας, ναρκισσιστική. Απλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τα στοιχεία και δεν έχουν όλη τη διαταραχή. Ο νάρκισσος με τον εγωιστή, με τον εγωπαθή, με τον εγωκεντρικό, είναι συναφείς έννοιες ή είναι λιγότερης και περισσότερης έντασης ο κάθε χαρακτηρισμός? Ναι, ο νάρκισσος φαίνεται ότι είναι εγωκεντρικός. Όμως είναι διαφορετικό να έχω, για παράδειγμα, πολύ ψηλή αυτοπεποίθηση και να φαίνομαι πολύ σίγουρος για τον εαυτό μου. Όπως για παράδειγμα, να σου μιλήσω εγώ τώρα και να πάρω αυτόν τον τόνο φωνής και να σου πω: «Ξέρεις κάτι, αυτό που λέω, το έχω διαβάσει πολύ». Έχεις την βαρότητα. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Είμαι διδάκτορ καταρχάς. Εσύ δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αν αυτό είναι τώρα αυτοπεποίθηση, ξέρει τι λέει, ή από πίσω είναι και ένας τύπος που έχει ναρκισσιστική διαταραχή. Οπότε θέλει λίγο να είμαστε διαβασμένοι. Όταν μπαίνουμε σε σχέση, να διαβάζουμε λίγο ή να ρωτάμε κανένα ψυχοθεραπευτή. Έχω μπλέξει με αυτόν, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Πού πάω? Ο νάρκισσος φαίνεται από την πολύ πολύ αρχή. Ναι. Αλλά είναι πολύ έξυπνος και πολύ χειριστικός. Ξέρει ακριβώς τι θέλεις να ακούσεις. Οπότε θα σε πάει, γιατί ξέρει ότι ο νάρκισσος μπορεί να είναι νάρκισσος, θα σε πάει με έναν τρόπο που να μην φαίνεται. Αλλά εσύ θα τα διακρίνεις τα στοιχεία και αυτός θα τα καλύπτει. Θα σε κάνει να αισθανθείς πολύ όμορφα, θα σε κάνει βασίλισσα. Μέχρι που θα σε φέρει εκεί που θέλεις για να στα πάρει όλα. Ένας νάρκισσος ως γονέας πώς είναι? Πολύ δύσκολο.
Για τον ίδιο ή για τα παιδιά? Για τα παιδιά. Πολύ δύσκολο και για τα παιδιά και για τη σύντροφο. Γιατί μετά από αυτά τα παιδιά, επειδή θα έχουν συνέχεια μια προσδοκία γύρω τους για να αποδείξουν σε αυτόν τον γονέα ότι αξίζουν, θα αποκτήσουν και αυτά μάλλον μια διαταραχή και μπορεί να είναι και των παιδιών ναρκισσιστική διαταραχή. Γιατί όταν προσπαθούμε συνέχεια να αποδείξουμε να είμαστε τα καλά παιδιά σε έναν πατέρα ο οποίος θέλει συνέχεια την προσοχή και συνέχεια ζητάει. Γιατί ο πατέρας θα σου πει: εγώ θα έρθω στο σχολείο σου στο... που έχεις, ξέρω εγώ, παράσταση. Εσύ θα έρθεις εμένα στο γραφείο που, ξέρω εγώ, έχω μία τελετή. Είναι πολύ δύσκολο. Ανταγωνισμός δηλαδή ακόμα με το κάθε τι. Και με τη σύντροφο. Γιατί δεν είσαι προσοχή στα παιδιά και δεν είναι σε εμένα? Δεν είμαι εγώ σημαντικός για σένα? Είναι τόσο πολύ έντονο το φαινόμενο εκεί έξω? Είναι, ναι. Έχει ένα επιπολασμό ανάλογα την Ήπειρο. Δηλαδή στην Ιαπωνία είναι 50% η διατραχή προσωπικότητας. Και από αυτές τα μισά περίπου είναι ναρκισσιστικές και αντικοινωνικές. Στην Ευρώπη πώς είμαστε? Ένα 15%. Πώς μπορούμε να προβλέψουμε ότι το παιδί μας τίνει να γίνει ναρκισσός και από ποια ηλικία και πριν μπορούμε να το ελέγξουμε και να το αποφύγουμε? Καταρχάς, αν ένα παιδί κακοποιηθεί ή παραμεληθεί, συνήθως πυροδοτούνται τα γονίδια τα αντίστοιχα και δημιουργείται η παθολογία. Και οι διαταραχές προσωπικότητας, είτε κακοποίηση, είτε παραμέληση, είτε ναρκωτικά που κάνουν πολλά παιδιά, κάναβη και όλα αυτά, να ξέρουν ότι πυροδοτούνται όλες οι διαταραχές και η ψύχωση. Τώρα, στις διαταραχές προσωπικότητας που ανήκει η ναρκισσιστική διαταραχή, καλό είναι να ξέρουμε όταν το παιδί πιέζεται πάρα πολύ, να του δώσουμε το χώρο και το χρόνο να μην φτάσει στα όρια του, γιατί σε αυτές τις ηλικίες μέχρι 18, 20, 22, μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η διαταραχή και μόλις δημιουργηθεί δεν γυρνάει πίσω. Ένας νάρκισσος μπορεί να τα αναγνωρίσει ότι είναι νάρκισσος και να θελήσει να το λύσει? Όχι μόνο φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο οι γύρω του πλέον τον κάνουν πέρα, γιατί δεν αντέχεται ο νάρκισσος. Συνέχεια ζητάει, συνέχεια θέλει την προσοχή. Δεν θα σε ρωτήσει τι κάνεις, πώς είσαι εσύ. Θα σε ρωτήσει γιατί δεν με ρωτάς τι κάνω εγώ. Οπότε δεν είναι άνθρωποι που σε παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο και θέλουν να σου πούν τη μέρα του συνέχεια. Σταμάτα. Συνέχεια, θέλουν να σου μιλήσουν. Ενώ δεν σε ρωτάνε εσύ τι κάνεις. Και περιμένουν από σένα να σηκώσει το τηλέφωνο. Αυτό με το τηλέφωνο πολύ συχνό. Άτομα με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητα συμπεριφέρονται σαν να τους οφείλουν όλοι. Δεν λένε ποτέ ευχαριστώ, δεν αισθάνονται ποτέ ευγνώμονες, υποτιμούν τους άλλους. Οι άνθρωποι με ναρκισσιστική διαταραχή της προσωπικότητας έχουν το πιθανότερο εύθραυστη αυτοεκτίμηση, ευάλωτη στην παραμικρή κριτική και μεγάλη ανασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, όσο περισσότερο γνωρίζουμε, τόσο πιο εφικτό είναι να αντιμετωπίζουμε κατάλληλα αντίστοιχες καταστάσεις στη ζωή μας. Να σας προσέχετε και να σας αγαπάτε. Καλή συνέχεια.